Όμως αυτό το οποίο έγινε. Πραγματικά η επιχείρηση είναι συγκλονισμένη, διότι ο Χρήστος ήταν ένας άνθρωπος της επιχείρησης. Ήταν ένας άνθρωπος του οποίου του είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Λάβετε υπόψη σας ότι ήταν μόνος του και φύλαγε όλο το εργοστάσιο και πραγματικά πρόκειται για ένα άτυχο γεγονός. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε. Αυτό προσπαθούμε να βρούμε, διότι με αυτά τα σκυλιά ο Χρήστος ήταν 3 χρόνια μαζί τους. Τα πρόσεχε, τα φύλαγε, τα αγάπαγε, τα προστάτευε, τα τάιζε. Με αποτέλεσμα πλέον πραγματικά και για μας είναι ανεξήγητο το τι συνέβη. Βέβαια, αυτό το οποίο λέω είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε μήπως υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο να είναι διαφορετικό. Όπως? Δεν το ξέρουμε ακόμα και δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο μήπως είναι ασφαλές. Μήπως υπήρχε κίνηση από κάποιον που ενδεχομένως να μπήκε στον χώρο και να εξόρθει. Ναι, διότι τα σκυλιά δεν μπορεί να επιτεθούν σε έναν άνθρωπο τον οποίον για τρία χρόνια ζούσε 24 ώρες 24 ώρες μαζί τους. Για μας αυτό είναι ανεξήγητο. Τα τάιζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είχε επαφή μαζί τους, μήπως αγρίψε ο σκύλος. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο, διότι τα δείγματα τα οποία είχαμε για αυτά τα 2 σκυλιά ήταν ότι δεν είχαν δείξει ποτέ, μα ποτέ κάτι το διαφορετικό. Ένα λυπηρό γεγονός πραγματικά, είμαστε συγκλονισμένοι με αυτό, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο τα σκυλιά ξέρουμε που βρίσκονται τώρα, έχουν απομακρυνθεί. Τα έχουμε μαζέψει κατ' εντολήν της αστυνομίας, τα έχουμε βάλει μέσα στα κλουβιά τους, ήρθε ο κτηνίατρος, ο οποίος από την πρώτη διάγνωση είπε ότι δεν έχουν λύσα και από εκεί και πέρα θα έρθουν να τα ελέγξουν και περαιτέρω. Κατηγορείται και με κάποιες κατηγορίες αυτή τη στιγμή, βαραίνουν όχι, τον όχι, βαραίνουν όχι, κάποιες όχι, κατηγορίες. Θα είναι στο πλευρό της οικογένειας του 56χρονου η επιχείρηση. Δεν σας άκουσα σήμερα. Η επιχείρηση θα είναι στο πλευρό της οικογένειας του 56χρονου. Ασυζητητή, ναι. Από τώρα και σήμερα και από χθες το βράδυ και συνέχεια. Είμαστε με δάκρυα στα μάτια, είμαστε βουρκουμένοι σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα όμως. Συγγνώμη. Είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ ατυχές γεγονός για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι ακόμα και σήμερα το πρωί δεν είχαν ο κόσμος συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έγινε. Αυτό δηλαδή το μάθαμε εμείς και 2-3 άτομα ακόμα από ένα τηλέφωνο, έτσι ξαφνικά. Ότι ξέρεις, πέθανε ο γείτονάς σας, ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν είχε δώσει δικαίωμα ποτέ, κοίταγε μόνο τη δουλειά του, την οικογένειά του, δεν είχε πειράξει άνθρωπο, έλεγε καλημέρα σε όλους. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο αυτό το πράγμα, να τον βλέπεις κάθε μέρα να περνάει, να χαιρετάει τον κόσμο και το ακούσαμε ξαφνικά χτες το απόγευμα, δηλαδή δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι έγινε αυτό το πράγμα. Δούλευε καιρό σε αυτήν την επιχείρηση στα Λεχενά. Ναι, ναι, ήταν χρόνια και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ο άνθρωπος έμενε εκεί πέρα για να γλιτώνει τις βενζίνες. Πήγαινε κάθε μέρα, όλη νύχτα. Και γι' αυτό δηλαδή νομίζω ότι αυτό που έγινε, το να τον φάνε τα σκυλιά, δεν μπορεί να το χωνέψει το μυαλό σου. Γιατί αν τα βάλεις με μια λογική, ας πούμε, ότι τα ίδια τα σκυλιά, όπως ο καθένας έχει ένα κατοικίδιο σπίτι του, ας πούμε, ότι τα ίδια τα σκυλιά θα φάνε το αφεντικό που τα ταΐζει και τα προσέχει, είναι λίγο παράλογο αυτό το πράγμα. Αυτό σου δίνει δηλαδή ότι δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη πουθενά. Είναι συγκλονισμένο, εγώ αυτό καταλαβαίνω μόνο. Ναι, δεν είναι. Ξεκίνησε άσχημα η χρονιά, θα λέγαμε, για την περιοχή. Ήταν ό,τι χειρότερο. Ήταν ό,τι χειρότερο. Ειδικά εδώ πέρα, που τον έχουμε ζήσει αυτόν τον άνθρωπο, όλοι θεωρούν ότι είναι μια πλάκα αυτό το πράγμα. Εδώ γύρω που ρωτούσαν, κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό το πράγμα. Έπεσε σαν κεραυνό στην πόλη, έχουμε στεναχωρηθεί όλοι. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν κρίμα όλο αυτό. Πολύ άδικο. Και για αυτόν, την οικογένειά του και για όλη την κοινωνία μας. Εδώ έχουμε καταστεναχωρηθεί όλοι. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μάθαμε. Εξαιρετικός άνθρωπος, οικογενειάρχης, με σεβασμό. Πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα, εδώ τον έβλεπα καθημερινά, χαιρετιόμαστε. Πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ενοχλούσε, δεν πειράζεται με το χαμόγελο. Ήταν ένας κύριος. Ο τρόπος θανάτου πάντως είναι απίστευτο αυτό που. Συγκλονιστικός, δεν υπάρχει χειρότερος. Δεν μπορούσε να τον βρει. Πήγε για το μεροκάματο και τον βρήκε ο χειρότερος θάνατος που θα μπορούσε να τον βρει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τραγικό. Να είστε καλά. Το όνομα του πόνιμου έχουμε αυτή τη Φίλιππος Μαρκόπουλος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του αυτό.